Τώρα, μας κλέβουν όταν βάζουμε αυτή την πανάκριβη βενζίνη ή πετρέλαιο σε πρατήρια. Για να μην κάνουμε φιωριτούρες, ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι. Σε πολλές περιπτώσεις, όχι σε όλες. Δεν κλέβουν όλοι οι βενζινοπόλες, αλλά είναι αρκετοί που κλέβουν. Όταν βλέπουμε ότι έχει φτάσει σχεδόν το 50% το ποσοστό όπου επιβάλλονται πρόστιμα σε ελέγχους σε πρατήρια, κάτι πάει κακά και με την αγορά. Ναι, υπάρχουν κάποιες εταιρείες που προσπαθούν να βγάλουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως υπάρχουν και πρατηριούχοι, και αυτούς τους ξέρουμε, γιατί είναι εκείνοι που ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους κάθε μέρα, που πραγματικά μας κλέβουν. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Κοιτάξτε τώρα τι έπαθε μια γυναίκα. Πάει να βάλει βενζίνη. Και είναι μια γυναίκα η οποία και ξέρει και έψαξε και έμαθε. Την απόδειξη την έχουμε κάπου. Άντε να μας τη φέρει ο κύριος Λαζάνης. Η γυναίκα λοιπόν πάει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό της. Το αυτοκίνητο έχει βενζίνη. Είναι λίγο πάνω από τη ρεζέρβα. Κάμποσο πάνω από τη ρεζέρβα. Πάει λοιπόν και βάζει βενζίνη στο πρατήριο και αφού θα δείτε την απόδειξη τώρα, τις βάζουν 47,5 λίτρα. Τις βάζουν στο ρεζερβουάρ 47,5 λίτρα. Μια μικρή λεπτομέρεια είναι ότι το ρεζερβουάρ του συγκεκριμένου αυτοκινήτου χωράει άδειο τελείως, τελείως άδειο, 45 λίτρα. Άρα είναι αδύνατον να έχουμε αυτή την ποσότητα σε αυτό το ρεζερβουάρ. Τι έχουμε? Υπάρχουν πάρα πολλές αντλίες οι οποίες διοχετεύουν αέρα αντί για καύσιμο, γυρνάει έτσι το κοντέρ και γράφει και εμείς πληρώνουμε και μας χρεώνουν παραπάνω από αυτό το οποίο τελικά μας δίνουν ως καύσιμο. Πάμε να δούμε πρώτα το βίντεο. Το ρεζερβουάρ μου χωράει 45. Έχω ρωτήσει, έχω τσεκάρει ότι αυτά είναι τα λίτρα που παίρνει το αυτοκινητό μου και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρει παραπάνω. Μου βάζει αυτός 47,54 και έχω κι άλλα 6-7 λίτρα στη ρεζέρβα μου, πάει γύρω στα 54 λίτρα. Δηλαδή στην ουσία μου έφαγε γύρω στα 20 ευρώ. Από τη μια κρατάει το βιβλιαράκι με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και από την άλλη την απόδειξη από το βενζινάδικο. Το αυτοκίνητο χωρά 45 λίτρα βενζίνης. Στην απόδειξη όμως φαίνεται ότι τις έβαλαν 47,54, δηλαδή παραπάνω από ό,τι χωράει το ρεζερβουάρ. Σίγουρα δεν πρόκειται για θαύμα, αλλά για απάτη. Εχθές πήγα σε ένα βενζινάδικο να βάλω βενζίνη. 45 λίτρα παίρνει τα μάξιμου, μου βάζει 47,5, συν που έχω άλλα 6-7 λίτρα, πάει 54 λίτρα. Θα έπρεπε να έχω ένα μεγαλύτερο ρεζερβουάρ. Του είπα ότι αυτό δεν είναι λογικό. Αυτός δεν το παραδέχτηκε. Μου είπε ότι κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Η κυρία Μάγδα διαπίστωσε ότι η αντλία στο βενζινάδικο ήταν πειραγμένη. Τα νούμερα μιλούσαν ξεκάθαρα. Ζήτησε εξηγήσεις, δεν τις έλαβε και τότε αποφάσισε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές. Κατόπιν προσπάθησα με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρω άκρη. Κανένας όμως δεν απάντησε. Τα τηλέφωνα μιλούσανε, άλλοι λέγανε συμπληρώστε φόρμα. Ήμουνα 5 ώρες απογοητευμένη, αγανακτισμένη, με κάποιους επιτίδιους που κερδοσκοπούν εις βάρος του κόσμου αυτή τη στιγμή που ξέρετε τι συμβαίνει με την ακρίβεια. Άκρη δεν έβγαλε, αγανάκτησε. Και αγανάκτησε διπλά γιατί όπως λέει δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθούν να την ξεγελάσουν έτσι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και άλλες φορές έχει συμβεί σε βενζινάδικα να με κλέβουνε. Γιατί εγώ όταν πάω να βάλω βενζίνη είμαι πολύ χαμηλά στα κόκκινα, οπότε το φουλάρω και καταλαβαίνω τι κάνουνε. Με 2,35 που έβαλα τη βενζίνη, είχα χασούρα γύρω στα 20 ευρώ με αυτό το σύστημα που έκανε ο κύριος. 111 ευρώ για 47 λίτρα, δηλαδή πόσο θα πλήρωνα. Παρόμοιες περιπτώσεις, σαν και αυτή της κυρίας Μάγδας, καταγγέλλονται καθημερινά, με το φαινόμενο της πειραγμένης μάνικας στο τελευταίο διάστημα να οργιάζει και τις τιμές στα καύσιμα να είναι πλέον εξωπραγματικές. Δεν φτάνει που έχει πάει η βενζίνη στα ύψη, μας κλέβουν και μέσα στα μούτρα μας. Όπου μπορούν το κάνουν. Καταλάβατε, απλώς έτυχε τώρα να ξέρω 5 πράγματα παραπάνω και να μην την πατήσω. Αυτό ήτανε. Αλλά το αποτέλεσμα ήτανε, ο κύριος είπε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Δεν τον ένοιαζε το τι θα κάνω. Η κυρία Μάγδα είναι αποφασισμένη να μην το αφήσει αυτό να περάσει έτσι και θα κινήσει γη και ουρανό προκειμένου να βρει το δίκιο της.
Λοιπόν, το πράγμα είναι σοβαρό. Έχετε ερωτήματα, έχετε οργή. Το καταλαβαίνω. Όλοι την έχουμε. Δηλαδή, το βλέπεις τώρα τη γυναίκα να την κλέβουν. Ζήτησα από τον Κώστα Λακαφώση να είναι εδώ κοντά μας για να δούμε μερικά πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν. Πρώτα απ' όλα, να σταθούμε εδώ. 15 έκτου του 2022, επίσημη απόδειξη. Η ημερομηνία χτεσινή. Χτες λοιπόν στις 11 και 22 το πρωί πάει η γυναίκα, ένα Citroën σε 3 έχει. Χωράει 45 λίτρα. Και βάζει βενζίνη με τιμή το 1,33. Το 2,33, συγγνώμη. 1,33, τώρα μιλάμε last century. 2,33 λοιπόν. 2,33 για τα δεδομένα της Αττικής. Είναι φτηνή βενζίνη, έτσι. 2,30 ήταν η τιμή διελιστηρίου χτες. Χτες λοιπόν έφευγε το καύσιμο από το διελιστήριο 2,30. Χωρίς τα μεταφορικά έφευγε από το διελιστήριο. Μέχρι άρα, να φτάσει να το παραδώσει. Όποιος πουλάγε 2,33 πρέπει να πουλάγε με ζημιά. Πουλάει λοιπόν ο βενζίνας 2,33. Τι πουλάει είναι το θέμα. Και πόσο πουλάει. Η γυναίκα λοιπόν που έχει 45 λίτρα πάει και βάζει, ενώ έχει ακόμα καύσιμο το αυτοκίνητό της, 47,54. Ο Ιησούς Χριστός, το θαύμα. Μεγάλωσε το ρεζερβουάρ. Δηλαδή το ευλόγησε και έγινε λίγο μεγαλύτερο. Προφανώς λοιπόν θα έχει και καμιά δεκαριά λίτρα μέσα. Πρέπει να είχε 7-8 λίτρα μέσα. Ας πούμε ότι είχε 5 για να το στρογγυλέψουμε προς τα κάτω. Της έβαλε περίπου ένα 10% καπέλο στο καύσιμο που της χορήγησε. Περίπου τα 8 λίτρα είναι παραπανήσια. Είναι... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ερώτημα είναι, ωραία, πώς θα το καταλάβω, πώς θα καταλάβω ότι με κλέβουν. Στο αυτοκίνητο πρέπει να πληρώσεις ακριβά για να καταλάβεις, δυστυχώς. Γιατί το πρόβλημα είναι αυτό, είναι ότι πρέπει να βρεθείς με σχεδόν άδειο ρεζερβουάρ, να το γεμίσεις. Γιατί να πούμε ότι η ένδειξη του φλωτέρ και το μέβαλα μισό κτλ. Αυτά δεν είναι αξιόπιστα, δεν ισχύουν. Δηλαδή. Πρέπει να φτάσετε δηλαδή περίπου στη ρεζέρβα. Γιατί ναι. Όταν το φωτάκι ανάβει, ξέρεις πόσο καύσιμο έχει, γιατί σου λέει ο κατασκευαστής του αυτοκίνητου ότι αν βρεθείς στο φωτάκι έχεις για τόσα χιλιόμετρα. Συνήθως έχεις 5-6 λίτρα, κάπου εκεί ανάβει το λαμπάκι. Ναι, αλλά θέλω να πω περίπου ποια το ξέρεις. Και μετά δυστυχώς να έχεις την οικονομική δυνατότητα να το γεμίσεις. Αυτό το 10-10 και 20-20 ευρώ που βάζουμε είναι η χαρά του κλέφτη. Η μεγάλη χαρά του κλέφτη. Προσέξτε τώρα, λέει κάποιος. Πες μας ποιο είναι το πρατήριο. Εδώ το έχουμε. Και θα το στείλουμε. Και να πάνε να ελέγξουν. Είναι εύκολο να το βρουν. Πρώτα απ' όλα, τα περισσότερα πρατήρια που κλέβουν δεν κλέβουν από όλες τις αντλίες. Ναι. Έχετε πάει ποτέ σε πρατήριο και σου λέει εδώ σε αυτήν. Εδώ έλα. Λες, όχι, καλά είμαι εδώ. Όχι, σε αυτή θα έρθεις. Αυτό είναι ο πρώτος συναγερμός. Άμα σας υποδεικνύει ο πρατηριούχος ντε και καλά ή ο υπάλληλος από εδώ θα βάλεις. Εγώ υποψιάζομαι. Δεν κλέβουν όλοι, αλλά κλέβουν αρκετοί δυστυχώς. Δεύτερο κομμάτι. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Στις μοτοσυκλέτες τουλάχιστον είναι λίγο πιο φτηνά και πιο εύκολα. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, αν έχουμε και ένα μηχανάκι, ας πάμε μια μέρα με το μηχανάκι που παίρνει 6, 7, 8, 10 λίτρα, θα το γεμίσουμε, θα μας έρθει λίγο πιο φτηνά το πείραμα. Γιατί να είχαμε κάνει παλιότερα μια αντίστοιχη δοκιμή εδώ. Και στη μοτοσυκλέτα ήταν σαφές. Αλλά στα 10 δεν λίτρα κλέβουν όλες οι αντλίες. Δηλαδή, μπορεί να πάνε να του κάνουν έλεγχο και σε μια αντλία να είναι όλα μια χαρά. Και στην άλλη μπορεί να βρει τον τρόπο να καλύψει το πρόβλημα του. Παλιότερα είχαν πιάσει και συστήματα με τηλεκοντρόλ, να θυμίσουμε. Τηλεκοντρόλ σαν του γκαράζ. Που πάταγε στο τηλεκοντρόλ και τα είδε. Κάτω φτιάχνουν την εγκατάσταση, μπορούν να τη συνδέουν και να την αποσυνδέουν. Αν πάνε και είναι αποφασισμένοι αυτοί που θα ψάξουν, μπορούν να βρουν άκρη. Αυτή είναι μια κλοπή με τον αέρα. Η άλλη είναι το νοθευμένο καύσιμο, έτσι. Άλλη χειρότερη. Εκεί μπορεί να πας και να σου βάλουν 45 λίτρα, όχι 47,5, αλλά το τι θα είναι αυτό το πράγμα, σούπερ μαντολίνι. Λοιπόν. Ένα άλλο ζητούμενο πάντως είναι και οι έλεγχοι των ΚΕΔΑΚ που κάνουν. Έλεγχο στην ποιότητα, αλλά όχι στην ποσότητα. Έχουμε πολλά πρόστιμα. Ανακοινώνονται πρόστιμα στο τάδε βενζινάδικο για νοθευμένο καύσιμο κτλ. Η ποσότητα όμως, αυτό που έπαθε η κυρία χτες και έχει δίκιο, δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Γιατί πρέπει να πάνε οι αρμόδιες υπηρεσίες να το ελέγξουν αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε μια κάρτα για να κλείσουμε. Ο Κώστας σας έχει μαζέψει, εάν σας συμβεί κάτι τέτοιο, πού πρέπει να απευθυνθείτε. Γιατί είδαμε τη γυναίκα να λέει ότι έπαιρνα και δεν έβλεπα άκρη. Όχι, η κάρτα, ο τίτλος. Να τον δούμε τον τίτλο, παρακαλώ. Να δούμε λοιπόν, αν σας συμβεί τέτοιο πράγμα, τι μπορείτε να κάνετε. Υπάρχει ένα τετραψήφιο νούμερο για όλη την Ελλάδα, είναι το 1520, είναι της περιφέρειας, είναι η προστασία καταναλωτή. Εκεί μπορείς να κάνεις και ανώνυμη και επώνυμη καταγγελία. Η διαφορά είναι ότι στην επώνυμη θα σε ειδοποιήσουν για την εξέλιξη. Στην πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι. Αν κάνεις ανώνυμη καταγγελία, θα πάνε και θα το ελέγξουν. Σημαντικό όμως είναι ότι το αποδεικτικό στοιχείο που έχει στα χέρια σου δεν έχει κάποια αξία. Θα πρέπει να πάνε αυτοί από την αρχή
Δηλαδή την ημέρα που θα πάνε. Που τις έχουν δώσει απόδειξη ότι τις βάλουν 47,5 λίτρα. Δεν μπορεί να το κάνει τίποτα στην πράξη. Μόνο αν πάει στο δικαστήριο. Η ίδια άρα, να κάνει αγωγή. Αν ο πρατηρίουχος έχει σύστημα που θα καλύψει την κλοπή του, θα τη βγάλει και καθαρή. Ναι. Κάτι πρέπει να αλλάξετε στο νόμο, κύριε της κυβέρνησης. Κώστα μου, σε ευχαριστώ ένα πολύ. Ένα τελευταίο χρήσιμο πάντως είναι ότι στις μεγάλες εταιρείες είναι πιο χρήσιμη καταγγελία στα ίδια τα κεντρικά των εταιριών. Γιατί αυτός ο πρατηρίουχος έχει μια ταμπέλα πάνω που λέει βενζίνη τάδε. Αν αυτός είναι ιδιώτης και κάνει ζημιά στο όνομα της ταμπέλας, κάποιες ταμπέλες ενοχλούνται. Ναι, αλλά δεν μπορεί. Γιατί αυτό που μας είπες τώρα στο τέλος είναι το πιο σοβαρό. Δηλαδή, έχεις την απόδειξη. Φαίνεται ότι σε κλέψανε και δεν μετράει αυτό. Πρέπει το κράτος να πάει και να κάνει έλεγχο και από τον έλεγχο του κράτους. Όχι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και πρέπει να το αλλάξετε αύριο, κύριοι της κυβέρνησης. Πώς ασχολείστε. Λοιπόν, πάμε και στη Θεσσαλονίκη, αφού ευχαριστήσω τον Κώστα, γιατί οι φίλοι μας που είδαμε έβαλε βενζίνη με ένα, με δύο. Λέω ό,τι επιθυμώ. Με δύο, 33. Πόσο έχει σήμερα η βενζίνη, εκεί που είσαι, Άγγελε? Νίκο, είμαστε στην περιοχή της Κάτω Τούμπα, στην Θεσσαλονίκη, και αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα βενζινάδικο που έχει την πιο ακριβή τιμή για σήμερα. Είμαστε στα 2,50, 2,508 για την ακριβή η αμόλυβδη. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Το χειρότερο είναι το δίζελ. Το δίζελ που δηλαδή ακριβώς, το δίζελ είναι πάει για το 1-2. Για το 2,78. Και ναι, πάει για το 2,2. Ναι, 2,78 είναι. Η ενισχυμένη 98 είναι στα 2,618. Επίσης είναι πολύ αυξημένη. Παραμιλάει ο κόσμος. Νίκο, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε με ανθρώπους. Είναι ενισχυμένη, πια δεν ξέρω πόσοι τη βάζουν. Θα έχει ενδιαφέρον να το κάνουμε και ρεπορτάζ. Δηλαδή, αν υπάρχουν ακόμα Έλληνες οι οποίοι αντέχουν οικονομικά να βάλουν και την ενισχυμένη βενζίνη, την 100 ή την 98 ή ό,τι άλλο τέλος πάντων είναι. Αλλά 2,50 στη Θεσσαλονίκη και 2,17 το δίζελ κίνησης, φίλες και φίλοι. Τώρα, αφού ευχαριστήσω και τον Άγγελο Λαμπίδη, να θυμίσω το διαγωνισμό μας, ναι, γιατί περνάει η ώρα, είναι 55 λεπτάκια ακόμα. Έχετε 55 λεπτά μετρημένα 1-1 να τηλεφωνείτε στο 1-48-48 ή να στέλνετε SMS στο 19-200. Δύο δώρα, έχουμε 8.000 ευρώ μετρητά, τα κληρώνουμε αύριο το απόγευμα και τα παίρνετε αμέσως. Και σήμερα το απόγευμα, όσοι σήμερα δηλώσετε συμμετοχή, μόνο σήμερα, ένα Galaxy Z, το Fold 3, αυτό που ανοίγει στη μέση, προσφορά του Shopflix. Το κληρώνουμε αυτό 6 και 20 σε ακριβώς μία ώρα από τώρα και αμέσως γίνεται δικό σας με όλη μας την αγάπη. Γιατί ξέρουμε ότι θα κάνουμε κάποιον ή κάποιον από εσάς πολύ χαρούμενο. Ένα καινούριο, πολύ ακριβό κινητό. Πολύ θα το χαρούμε και θα θελήσουμε να μοιραστείτε και τη χαρά σας μαζί μας και όποιος ή όποιος το κερδίσει από αυτό το κινητό να μας κάνει ένα τηλέφωνο να μας πει τις εντυπώσεις του. Το ρημάδι λοιπόν το αυτοκίνητο για να γεμίσει είναι μια περιπέτεια και ρίσκο όπως είδατε. Έλατε να δούμε τώρα τι γίνεται όταν πάνε να στο κλέψουν. Αυτό το βίντεο που θα δείτε, φίλες και φίλοι, είναι από, έχουμε δει πάρα πολλές φορές βίντεο από κάμερες ασφαλείας με αυτοκίνητα που κλέβονται. Θέλω να σας πω ότι είναι από τα βίντεο που με εντυπωσίασαν πάρα πολύ για τις λεπτομέρειες. Είναι το αυτοκίνητο, είναι παρκαρισμένο, είναι στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο πιο κάτω, πολύ κοντά, έχει αστυνομικό τμήμα. Πού έχουμε φτάσει? Κοιτάξτε εδώ τώρα, πάει ο κλέφτης. Θα δείτε πώς πάει το τζαμάκι εδώ, ανοίγει το αυτοκίνητο. Τι έχει δει? Μέσα στο αυτοκίνητο έχει βαλίτσες. Αυτό λέμε, μην αφήνετε ποτέ πράγματα στο αυτοκίνητο. Πάει λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, με τέχνη σπάει το πλαϊνό παραθυράκι. Ανοίγει την ασφάλεια. Μέχρι εδώ το έχουμε δει πολλές φορές το έργο. Από εδώ και πέρα είναι το παράδοξο. Αφού αρχίζει ψαχουλεύει να βρει τι υπάρχει για να πάρει, περνάει κόσμος. Δεν είναι αργά. Περνάει κόσμος. Είναι, όπως το βλέπετε εδώ, λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ο τύπος ανενόχλητος με το αστυνομικό τμήμα κοντά, πάει λίγο πιο κάτω, περιμένει, φεύγουν οι άνθρωποι και μετά επιστρέφει για να συνεχίσει να πάρει, να είδατε, περνάνε οι άνθρωποι, έχει δει ότι περνάνε, σου λέει άσε να φύγουν και επιστρέφει κανονικά. Δείτε. Φαίνεται ξεκάθαρα ο κύριος από το μηχανάκι, ο οποίος εντοπίζει το αυτοκίνητο, σταματάει, βλέπει τι έχει μέσα και μετά με τα ίδια ρούχα ακριβώς επιστρέφει, πάει το τζαμάκι. Αφού πρώτα ελέγχει αν η πόρτα είναι ανοιχτή, για να γλιτώσει μάλλον τον κόπο. Η κάμερα έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις του ποντικού, που ήταν μάλιστα τόσο επίμονος που έκλεψε, έφυγε και ξαναγύρισε για να ολοκληρώσει το έργο του. Και κάπως έτσι όλα τα πράγματα του Σπύρου που μόλις είχε επιστρέψει στην πατρίδα από το Λονδίνο για να ζήσει μόνιμα εδώ, έγιναν καπνός.
9 παρατέταρτο το βράδυ. Ο οδηγός παρκάρει το αυτοκίνητο στην οδό Χατζηχρήστου στο Κουκάκι. Πολυσύχναστος δρόμος, λίγα μέτρα από το Μουσείο της Ακρόπολης, στο κέντρο της Αθήνας. 10:30. Ένας άνδρας με ένα μηχανάκι περνά δίπλα από το αυτοκίνητο. Κοντοστέκεται, γυρνάει λίγα μέτρα πίσω. Κοιτά στο πίσω κάθισμα και ύστερα φαίνεται να απομακρύνεται. Ένα λεπτό μετά, πεζός αυτή τη φορά, ο ίδιος άνδρας επιστρέφει. Έχει βγάλει το κράνος του, όμως φορά καπέλο και μάσκα για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του χωρίς να κινεί υποψίες. Δεν χάνει καθόλου χρόνο. Κοιτάει πρώτα αν η πόρτα είναι ανοιχτή. Άτυχος. Ύστερα βγάζει από την τσέπη του το ειδικό μικρό σφυράκι και σπάει το τζάμι, χρησιμοποιώντας ως σιγαστήρα ένα κομμάτι πανί. Το ίδιο πανί στη συνέχεια το χρησιμοποιεί για να ανοίξει τις πόρτες, χωρίς να αφήνει αποτυπώματα. Πρώτα την μπροστινή και ύστερα την πίσω πόρτα, από όπου παίρνει ένα τσαντάκι και φεύγει. Η διάρρηξη διαρκεί μόλις ένα λεπτό. Πιθανότατα απομακρύνεται γιατί βλέπει κόσμο να πλησιάζει. Αν και όσοι περνούν δεν παρατηρούν το σπασμένο τζάμι του αυτοκινήτου. Ένα λεπτό αργότερα ο κλέφτης απτόητος επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος και συνεχίζει. Ανοίγει το πορτμπαγκάζ. Ύστερα ξανανοίγει την πίσω πόρτα. Αρπάζει δύο γεμάτες βαλίτσες αυτή τη φορά και φεύγει ένα λεπτό μετά ξανά σαν κύριος. Στην αστυνομία που είχα πάει στην αστυνομία, μας έγραφε στον τοίχο και στην ουσία έλεγε ότι τουρίστες για να μην ταλαιπωρήσετε κτλ. Για να πάρετε βεβαιώσεις κλοπής, να πάτε σε ένα άλλο τμήμα που στέλνανε. Δηλαδή είναι κάτι πολύ συμφωνόμενο. Και στο γραφείο της αστυνομίας πάνω ήταν νομίζω με τις βαλίτσες. Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες της περιοχής, τέτοιου είδους κλοπές είναι καθημερινό φαινόμενο, παρότι υπάρχει αστυνομικό τμήμα σε κοντινή απόσταση, με τους ίδιους να έχουν καταγράψει στις κάμερες ασφαλείας που διαθέτουν ούκο λίγους κλέφτες. Εδώ είναι ο κύριος Τσοπάνης που πέρασε αυτή την περιπέτεια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Οι βαλίτσες ήταν γιατί ήρθατε από το Λονδίνο στην Ελλάδα. Εξηγήστε μας πώς βρέθηκαν οι βαλίτσες στο αυτοκίνητο. Ήρθα από το Λονδίνο στην Ελλάδα. Απλά έμεινα στην Αθήνα δύο μήνες και είχα ξενικιάσει για να φύγω στη Θεσσαλονίκη. Για να μείνω μόνιμα πλέον εδώ. Έκανα επαναπατρισμό με λίγα λόγια σε μια ελληνική εταιρεία. Και όπως το και εσείς, είμαι κέντρο Αθήνας, Μουσείο Ακρόπολης. Ταξί πιάτσα στη γωνία, αστυνομία στη γωνία πολλές φορές. Λες εδώ δεν θα γίνει, ναι. Λες παιδί μου ότι είναι το λιγότερο πιθανό μέρος να με κλέψουν. Γενικά, έδωσε άλλος, έχω μια φήμη σαν υπεύθυνος άνθρωπος. Είχε ταξί κανονικά στη γωνία, είχε αστυνομία συνήθως ένα μαγαζί με fast food. Βλέπετε, έχει κάμερα ασφαλείας στο μαγαζί μπροστά από το αυτοκίνητο, φως αρκετό, λεωφορεία περνάνε, πεζοί περνάνε. Το αμάξι έμεινε για περίπου μία ωρίτσα εκεί πέρα ούτως ή άλλως. Και ο τύπος που το κλέβει δεν είναι κάποιος πολύ υποπτός, είναι απλά ένας άνθρωπος με ένα σορτσάκι, χωράει τη μάσκα του, το καπέλο του, περνάει το μηχανάκι ήσυχος, βλέπει το συμβάν και στην πορεία προχωράει στη γλωπή των πραγμάτων που δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Το αμάξι είναι ένα φθηνό εταιρικό αυτοκίνητο, Renault Clio όπως βλέπετε, δεν έχει κάτι να τραβήξει την προσοχή. Οι βαλίτσες ήταν απλές βαλίτσες μαύρες που δεν φαίνονται στο σκοτάδι. Θέλει δηλαδή φακό να φέξει μέσα στο αμάξι που έχει φημένη τζάμια της άλλης από πίσω. Ξέρετε, με εντυπωσίασε πολύ, κύριε Τσοπάνη, το έλεγα και νωρίτερα, πώς επιμένει, δεν φοβάται. Δηλαδή, πάει, κλέβει, είναι το σπασμένο αυτοκίνητο, περνάνε όλοι αυτοί που λέτε και η περαστική, που ο περαστικός περνάει δίπλα. Και αμέριμνος είναι στη γωνία και επιστρέφει. Δηλαδή, το θράσος ξεπερνάει πια κάθε όριο. Κανονικά. Δεν έχει κανένα φόβο, πολύ θράσος, πολύ επαγγελματισμό, θα έλεγα. Και στην ουσία για πολύ μικρό τμήμα. Δηλαδή αυτό που πήγε να κλέψει ήταν δύο βαλίτσες που μπορεί να είχαν κάτι μέσα. Δηλαδή δεν είχε κάτι να τραβήξει, κάποιο πορτοφόλι, κάποια τσάντα, κάποιο είδος. Και μείνατε χωρίς ρούχα, με λίγα λόγια, έτσι. Εντάξει, όχι τόσο άσχημα, αλλά τα ρούχα της δουλειάς μου φύγανε. Κάποια ειδικά ρούχα, ας πούμε. Τώρα μην αναφέρουμε ακριβώς, δεν έχει και πολύ σημασία. Κρίμα πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιραστήκατε, γιατί είναι βοήθεια σε όλους. Δηλαδή, το μήνυμα από αυτό που κάνατε, να δούμε μαζί αυτό το υλικό και να μας μιλήσετε, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος. Να παρκάρεις σε πολύ συχνά στο σημείο που έξω από αστυνομικό τμήμα δεν υπάρχει, ξεχάστε το. Και δεν είναι ότι. Εντάξει, μιλάμε το. Ναι, είναι Μουσείο της Ακρόπολης, έτσι. Είναι η πιο μεγάλη ασφαλής περιοχή στην Αθήνα. Το πιο πολύ συχνά στο μέρος της Αθήνας. Αστυνόμευση κανονικά, πολλούς τουρίστες και μάλιστα η κοπέλα στο μαγαζί που έχει την κάμερα. Καθημερινά, ακόμα και αν είναι μέσα στο μαγαζί αυτή, σπάνε αυτοκίνητα μπροστά της, την κοιτάνε και συνεχίζουν τη δουλειά τους. Και χωρίς κανένα δισταγμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσοπάνη. Ο κύριος Τέλειος Τσοπάνης, το μήνυμα είναι σαφές.
Δεν υπάρχει κανένα ασφαλές μέρος. Μην αφήνετε τίποτα μέσα στο αυτοκίνητο. Φέτος το χειμώνα, όλη η Ελλάδα σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς.